Αποφασισμένες να μην αφήσουν αναπάντητες τις εκατοντάδες ρουκέτες που εκτοξεύει η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, εμφανίζονται οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ συγκεντρώνει δυνάμεις στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες τεθωρακισμένα και βαριά οχήματα του στρατού περιμένουν την εντολή εισβολής. Συνολικά από χθες Τρίτη, 18 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί, περιλαμβανομένου του διοικητή της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Αμπού Αλάτα και της συζύγου του Άσμα. Οι σιρήνες ηχούν συνέχεια στις Ισραηλινές πόλεις, καθώς οι Παλαιστίνοι δεν σταματούν να εκτοξεύουν ρουκέτες στην επικράτεια του Ισραήλ. Μέχρι τώρα έχουν εκτοξευθεί πάνω από 280 ρουκέτες από τη λωρίδα της Γάζας. Και ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει αναχαιτήσει το 90% των ρουκετών χάρη στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σίδηρους Θόλος. Η οργάνωση Χαμάς που ελέγχει τον Παλαιστινιακό θύλακα και το Ισραήλ είχαν φτάσει σε συμφωνία το 2008, έπειτα από μεσολάβηση του ΟΗΕ, της Αιγύπτου και του Κατάρ. Όμως ήταν μια συμφωνία που δεν αναγνώρισε ποτέ η Ισλαμική Τζιχάντ.